Λίγα λεπτά πριν σηκωθεί η αυλαία της μαγικής βραδιάς, βροχή αστέρων κατέκλυσε το κόκκινο χαλί στο οποίο περπάτησαν καλλιτέχνες, celebrities αλλά και άνθρωποι των media που κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία για το concept του Young Greece. Να αποκαλύψουν ποιο live act ανυπομονούν να δουν αλλά και τι θυμούνται από προηγούμενες απονομές των Mad VMAs. Αστραφτερές παρουσίες, λαμπερά χαμόγελα, εκκεντρικές εμφανίσεις και δηλώσεις που συζητήθηκαν είχε το φετινό red carpet του μεγαλύτερου μουσικού θεσμού της χρονιάς. Έχουμε λίγο κατάστρωμα εδώ, ένα λίγο αέρα. Είναι λίγο τιτανικός η κατάσταση. Καλύτερα να βυθιστούμε. Μπορεί να κάνει μέρη την Kate Winslet. Θα τραγουδάει ο Μύρολης και εγώ θα κάθομαι σαν τον σταυρωμένο μπροστά. Δηλαδή εγώ να κάνω Celine Dion. Περιμένω φανταστικές στιγμές. Νέα παιδιά φέτος, ωραίο πράγμα. Όλες οι κατηγορίες πιστεύω ότι είναι derby, έτσι όπως είδα. Και πραγματικά θα απολαύσω την απονομή από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς νιώθεις που είσαι υποψήφιος σε κατηγορίες πολλές στα φετινά βράδια? Κοίταξε, δεν θέλω να ακουστεί ψωνίστικο, αλλά νομίζω ότι το κομμάτι ήταν από τα κομμάτια της χρονιάς. Δεν ήταν το κομμάτι της χρονιάς, αλλά ήταν αυτό το οποίο ξεχώρισε μαζί με κάποια άλλα. Άρα το περίμενα. Ποιο βραβείο από τα 6 είναι το πιο σημαντικό για σένα? Ποιο θα ήθελες να πραγματικά να το σηκώσεις, θα ήσουν πολύ χαρούμενος? Νομίζω κανένα, γιατί όπως είπα και πριν από λίγο, η αγάπη του κόσμου για μένα είναι αυτό που πραγματικά βλέπω ότι κερδίζω από όλη αυτή τη διαδικασία και θέλω ο κόσμος να συνεχίσει να με στηρίζει, θέλω ο κόσμος να συνεχίσει να αγαπάει την καλή μουσική και να τους πω ότι να συνεχίσει να πιστεύει στα νέα παιδιά, όπως είμαι εγώ, όπως είναι και άλλα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα, και να συνεχίζει να τα υποστηρίζει, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη από νέα ταλέντα και από νέους τραγουδιστές και από νέα πράγματα. Διότι ήμασταν πολλά χρόνια πίσω. Πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο τη μουσική και να πάμε όλο το Young Greece δύο βήματα μπροστά. Είναι φανταστικό αυτό που θα κάνουμε. Θα πάτε πλάκα. Εγώ να πω ότι χόρευα εκεί στο εκφωνητήριο μόνη μου χθες, εντρελή. Έτσι. Όχι, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι που κάναμε φέτος, το γουστάραμε κι εμείς. Έχετε αγχώς? Μηδέν, μηδέν. Γεννημένη για τη σκηνή μου, ρε. Σιγουριά, παιδιά, σιγουριά. Συνεξέρεις σε συναυλία, ξέρω εγώ, λίγο στο πρώτο κομμάτι, μέχρι τη μέση του πρώτου κομματίου και μετά φεύγει. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι εγώ θα είμαι με τις μέλισσες, έχει υποθεί παντού, θα ραπάρω. Θα προσπαθήσω να βγάλω ασπροπρόσωπους τους ράπερς αυτής της γης, είναι απέναντι μου και ο τους, θα με κοπανίζει εύκολα, εύκολα τρόξιλο. Αλλά εντάξει, βασικά εγώ θα προσπαθήσω να διασκεδάσω και να... Και να το μεταδώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, το χρειαζόμαστε. Φέτος τα βραβεία είναι για τη Νέα Ελλάδα και για τη Νέα Ελλάδα γίνονται. Για να χαρούμε. Και φυσικά μιλάμε για την Τέμι. Τι κάνεις? Τι χαρά που σας βλέπω πάλι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη. Είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ. Και δεν είσαι μόνο πανέμορφη, είσαι υποψήφια σε 6 υποψηφιότητες. Αλήθεια, έχεις κανονίσει το σκρίνιο που θα βάλεις πάνω και τα 6 βραβεία. Είναι μικρά σερφ αυτά. Όχι, δεν είναι σερφ, είναι μικρά σκέι. Μικρά σκέι. Καλέ, ναι. Αποκάλυψε. Αχ, μακάρι Παναγία μου και θα βρω χώρα, αλήθεια σας λέω. Σάγια, τι κάνεις? Καλά, πάρα πολύ καλά, ενθουσιασμένη. Άγχος? Λιγάκι, πάντα έχω λίγο άγχος. Γιατί ειδικά όταν εμφανίζεσαι πάνω στο stage, θέλεις όλα να είναι τέλεια, να περάσει καλά ο κόσμος, αφού είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και είναι η μόνη που έχουμε που είναι τόσο σπουδαία και ωραία. Οπότε λίγο άγχος έχεις. Παιδιά, εξαλία δεν μπορώ. Τι κάνετε? Έχεις να πεις? Παιδιά, και εγώ εδώ, καλά δουλίτσα να υπάρχει, ξέρετε. Ναι, ξέρω, καλή οικογένεια. Πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά, πώς μας βλέπεις? Πανέμορφους. Τέλεια, και εμείς. Και λαμπερούς. Έχεις προσέξει τη λεπτομέρεια? Γυρνά λίγο να σε δει. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, εντάξει, έχετε την πιο σεξι παρουσία, νομίζω, το συγκρότημα, έτσι. Ήβη, είναι ο ορισμός του Young Greece. Αν κάποιος είναι Young Greece, είναι Ήβη. Το στηρίζουμε αυτό το κόνσεπτ. Πολύ, πολύ αλίμονο. Και μακάρι να έχουν δύναμη οι νέοι να συνεχίζουν, να κάνουν ό,τι πραγματικά νιώθουν και έχουν στην καρδούλα τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό στο τέλος της ημέρας. Να μας γεμίσει αυτό που κάνουμε. Και αυτό. Βεβαίως το στηρίζουμε αυτό το θεσμό. Τηλεόραση είναι εδώ. Τηλεόραση, τηλεόραση. Εδώ, πού είναι η κάμερά μου? Σε ένα κανάλι υπαρχιακό. Πού είναι η κάμερα? Η κάμερα στην κυβερνήτη, λοιπόν. 1, 2, 3, action! Καλησπέρα. Παιδιά, να πω κάτι. Θέλω να ξεκινήσουμε με μία κραυγή να μας ακούσουν μέχρι τον Πειραιά. Δώστε την κραυγή. 1, 2, 3. Γιατί πάντα κάνουμε εμείς το πόδι? Αλήθεια, όχι, προσπαθήσαμε κι εμείς. Πώς το κάνει το καμός? Είμαι καλά, εσύ? Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι πιο όμορφο από ποτέ. Α, αλήθεια λες? Ναι. Αλήθεια λες. Και το είχαν άγχος όλοι από την αλλαγή. Αντί να τα λες εσύ, τα λέω εγώ στις γυναίκες εδώ πέρα. Με πρόλαβες να πω όμως ότι είχες κάνει και μια τρομερή αλλαγή. Ναι, είναι μεγάλη αλλαγή, όντως. Πώς το σκέφτηκες? Πώς το σκέφτηκα. Ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή. Και έτυχαν τώρα και τα ματ.
και δεν ήθελα και σου πολύ. Πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κρατήσω για λίγο καιρό. Πραγματικά χαίρομαι που και φέτος θα παρευρεθώ σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Είναι πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη αυτό. Ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χώρας μας και χαίρομαι που για ακόμη μια χρονιά είμαι εδώ. Τι είναι για σένα Mad Video Music Awards? Είναι διασκέδαση, ένα υπέροχο show που γίνεται για τους τραγουδιστές, για τους παρουσιαστές, για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα, να δείξει τη δουλειά του και να ευχαριστηθεί. Η εκπρόσωπος του MAD TV Cyprus. Τι κάνει? Έλα, έχω να σε δω τόσο καιρό. Πώς δεν μας το έλεγε. Εμείς στήσαμε καφέ και τα είπαμε. Ναι. Ευελινάκη μου, τι κάνει? Μεγαλώνω. Ψηλώνει. Και ψηλώνει. Επίσης, μαθαίνω κυπριακά. Μίλα λίγο, δώσε ένα αφόρμητο. Είμαστε δαμέ. Στα ΜΑΤ Τσίπρου. Τσίπρου ακούω. Ναι, γιατί εμείς θα το ζήσουμε κανονικά στην Κύπρο εκεί. Εκεί μέρη νομίζω ότι ξέρει λίγο κυπριακά, ε. Και εγώ λίγο το δουλεύω. Το δαμέ το ξέρω. Δουλεύετε, μ' αρέσει αυτό να μου το στέλνετε. Έτσι. Είσαι λοιπόν εκπρόσωπος του MAD Cyprus. Ναι. Έχουμε και μια κατηγορία φέτος. Ω, ναι. Έτσι. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης της Κύπρου? Αχ, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλήθεια, γιατί είμαι σε μια κατάσταση που, όσο είμαι στην Κύπρο, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μου κάνουν παρέα. Mm. Είναι οι φίλοι μου. Οι φίλοι. Οπότε δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να διαλέξω.